Σχόλιο. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Από το τέλος αυτής της διαδικασίας, που είναι την 1η Φεβρουαρίου του 2015, θα έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει έως τότε και τι έγινε. Διαπίστωσαν και χτες στην ψηφοφορία του προϋπολογισμού και το είδαν και οι τροϊκανοί ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Σήμερα βρέθηκαν μπροστά στα εξής δύο ενδεχόμενα. Το ένα αυτό που είπατε και το άλλο ήταν παράταση του μνημονίου για ένα χρόνο που θα ήταν το κεφάλι του Σαμαρά, θα έπαιζαν μπάλα οι νεοδημοκράτες ίδιοι στον δρόμο αν πήγαινε σε ένα χρόνο παράταση. Οπότε πήγαν σε αυτή τη λύση των δύο μηνών που τους επιτρέπει να μην ψηφίσουν τα μέτρα τα οποία δεν μπορούν να τα ψηφίσουν αυτή τη στιγμή και να κάνουν μια τελευταία ζαριά για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρόβλεψη είναι ότι ανάμεσα στη δεύτερη και στην τρίτη ψηφοφορία θα ακούμε ότι βγαίνουμε από το ευρώ, τελειώνουν τα παιδικά γάλατα, δεν θα υπάρχουν πάνες, ότι θα πέσει η ακρίδα, αυτά τα πράγματα τα οποία ακούσαμε και το 2012, αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτά τα πράγματα θα αποδώσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε, θεωρεί αυτή την εξέλιξη καλοδεχούμενη. Αλλά υπάρχει το θέμα του Προέδρου, διότι βρισκόμαστε λιγότερο από 10 μέρες. Πιστεύουμε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να πει ένα όνομα τώρα. Εάν θεωρεί ότι έχει κάποια αμυδρία στο ελπίδα για τους 180, θα πάει σε μια ας πούμε ευρύτερη προσωπικότητα. Στην περίπτωση που καταλαβαίνει ότι δεν μαζεύει τους 180, θα πάει σε μια μην πάμε ακόμη στο πρόσωπο. Επιλογή παραδοσιακής εισπύρωσης. Έχουμε ακόμα να διαβάσουμε το παρασκήνιο.